Γεια σας φίλοι μου, σε αυτό το βίντεο θα τοποθετήσουμε το κύτταν ύψωσης των 2 ιντσών ή 5 εκατοστά για να είμαστε λίγο καλύτεροι στις εκτός δρόμου εξορμήσεις μας. Μετά το πρώτο τεχνικό βίντεο με το χειροκίνητο εργάτη και το πώς ξεκολλάμε εύκολα και φτηνά αν κάπου κολλήσουμε και είμαστε μόνοι μας, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για όλη τη διαδικασία της τοποθέτησης του κιτ ανύψωσης. Αν σας αρέσουν τα τεχνικά βίντεο, γράψτε το στα σχόλιά σας, κάντε παρατηρήσεις, ερωτήσεις, κάντε like και βέβαια μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Μείνετε μαζί μας. Πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να μετρήσουμε το υπάρχον ύψος στο αυτοκίνητό μας. Στο εμπρός μέρος, από τη ζάντα μέχρι το φτερό, είναι 23 εκατοστά. Ενώ στο πίσω μέρος, από τη ζάντα μέχρι το φτερό, είναι 25 εκατοστά. Από τον εμπρός προφυλακτήρα, το κάτω άκρο του, μέχρι το έδαφος, η απόσταση είναι 26 εκατοστά. Να είμαστε λοιπόν στο συνεργείο. Χτες ήρθε και η παραγγελία μου από το eBay. Πίσω προστίκες είναι από τεφλόν, ενώ οι προς είναι σιδερένιες. Και αυτά είναι τα συνεμπλοκ του εμπρός κάτω ψαλιδιού που χρειάζονται αντικατάσταση, μιας και έχω μία αστάθεια στο τιμόνι και ειδικά στην επαναφορά του, που έχει μία αίσθηση που δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι τα ενισχυμένα τα συνεμπλοκ που έχουν το πλεονέκτημα που γρασάρονται από εδώ. Θα τα αλλάξουμε κι αυτά. Οι πίσω προσθήκες έχουν πάχος λίγο πάνω από τα 5 εκατοστά, δηλαδή 2 ίντσες. Να το 5 εκατοστά και κάτι, ενώ η εμπρός, να τις μετρήσουμε, όχι έτσι, να έχουμε λίγο καλύτερη ακρίβεια, 2,5 εκατοστά. Υπόσχονται ανύψωση 5 εκατοστά. Μετά την τοποθέτηση θα το μετρήσουμε πάλι για να το επιβεβαιώσουμε. Εδώ φαίνονται τα συνεμπλοκ στα κάτω ψαλίδια, στον προστινό άξονα πάντα, που δεν έχουν καθόλου καλή όψη. Το ελαστικό του τμήμα έχει φθαρεί τελείως, έχει κοπεί κιόλας και ελπίζω με την αλλαγή του να λυθεί το πρόβλημα με την επαναφορά του τιμονιού. Και εδώ ο πίσω άξονας με τα ελαττήρια που θα τοποθετηθούν οι προσθήκες. Ξεκινάμε από τον μπροστινό άξονα που είναι και πιο πολύπλοκα τα πράγματα, βγάζοντας πρώτα τους τροχούς. Μετά βγάζουμε τα φρένα, δισκόπλακες και τακάκια, αποσυνδέουμε το κάτω ψαλίδι και βγάζουμε όλο το κομμάτι που έχει πάνω του το συνεμπλοκ. Βγάζουμε το παλιό συνεμπλοκ με τη βοήθεια της πρέσας και το αντικαθιστάμε με το καινούριο. Για να ελευθερώσουμε το ελαττήριο που είναι μαζί με το αμορτισέρ, θα πρέπει να βγάλουμε την μπαταρία μαζί με τη βάση της. Τοποθετούμε την προσθήκη ανάμεσα από το ελαττήριο και την πάνω βάση του ελαττηρίου, πάλι με τη βοήθεια της πρέσας, σφίγγουμε το ελαττήριο μαζί με το αμορτισέρ και το τοποθετούμε στη θέση του. Αφού βάλαμε το ελαττήριο με το αμορτισέρ στη θέση του, συνδέουμε το πάνω ψαλίδι με το τμήμα που φέρει πάνω του το συνεμπλοκ, τα βάζουμε όλα στη θέση τους και τελειώσαμε με τον εμπρός άξονα. Στη φωτογραφία φαίνεται η προσθήκη πως έχει τοποθετηθεί. Και το συνεμπλοκ
με τον γρασαδόρο του. Αυτά στην πλευρά του οδηγού, γιατί στην πλευρά του συνοδηγού το συνεμπλόκ από το πάνω ψαλίδι είναι διαλυμένο. Έτσι αναγκαστικά πρέπει να αλλάξουμε και τα πάνω ψαλίδια. Το συνεμπλόκ του πάνω ψαλιδιού πάει μαζί με το πάνω ψαλίδι. Και θα τα αλλάξουμε και τα δύο για να είμαστε σίγουροι. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να βγάλουμε το φίλτρο αέρος και βέβαια τη φιλτροθήκη. Και αφού βάλαμε στη θέση τους τα καινούργια ψαλίδια, τοποθετούμε πάλι τη φιλτροθήκη, την μπαταρία με τη βάση της και όλα είναι έτοιμα στον μπροστινό άξονα. Πάμε τώρα στον πίσω άξονα. Εδώ τα πράγματα είναι πιο απλά. Αφού κρεμάσουμε πρώτα την ανάφτηση, βγάζουμε τα ελαττήρια. Βάζουμε τις προσθήκες μαζί με τα ελαττήρια και τα βάζουμε στη θέση τους. Κουμπώνουμε πάλι τον άξονα και τελειώσαμε και με την πίσω ανάρτηση. Στη φωτογραφία φαίνεται η πίσω προσθήκη τοποθετημένη. Πάμε τώρα να μετρήσουμε το τελικό ύψος μετά την τοποθέτηση των προσθήκων. Στον εμπρός άξονα η απόσταση από τη ζάντα μέχρι το φτερό είναι τώρα 28 εκατοστά, ενώ πριν ήταν 23. Στον πίσω άξονα η απόσταση τώρα είναι 30 εκατοστά, ενώ πριν ήταν 25. Και κάτω από τον προφυλακτήρα μέχρι το έδαφος η απόσταση είναι 31 εκατοστά, ενώ πριν ήταν 26. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλο το αυτοκίνητο έχει σηκωθεί 5 εκατοστά. Αυτή είναι η εικόνα του αυτοκίνητου από τα πλάγια. Είναι αισθητά πιο ψηλό. Στο εμπρός μέρος, η σιδερένια προστατευτική ποδιά κατέβαινε αρκετά χαμηλά προς το έδαφος. Τώρα έχει μια πολύ μεγαλύτερη και ασφαλή απόσταση. Πάμε τώρα και μια σύντομη βόλτα να δούμε τι αίσθηση έχει το αυτοκίνητο στην άσφαλτο. Ιδιαίτερη διαφορά στην οδήγηση. Πέρα από την αίσθηση της διαφοράς του ύψους που σου δίνει μια πιο αρχοντική οδήγηση, πέρα από αυτό δεν βλέπω διαφορά ούτε στις κλίσεις, στις στροφές, ούτε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Ίσως θα πρέπει να το δοκιμάσουμε βέβαια με περισσότερα χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό. Σε κάποιο άλλο βίντεο θα επιστρέψουμε και θα ξανααναφερθούμε σε αυτό το γεγονός. Θα πρέπει να το δοκιμάσουμε και εκτός δρόμου. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Σε επόμενα βίντεο θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα. Να δούμε κατά πόσον αυτή η μετατροπή επηρέασε τη συνολική εικόνα του αυτοκινήτου. Θετικά.
θετικά ή αρνητικά.